αποφάσεις για τα αδέρφια μας, για τα παιδιά μας, για τους φίλους μας, για τους συγγενείς μας, για τους γνωστούς μας που αυτή τη στιγμή πάνω στο Λέδρο και στα νησιά είναι μια μεγάλη μάχη. Η μάχη αυτή είναι ένας κανονικός πόλεμος. Όπως έχουμε δει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν, τα παιδιά πάνω δίνουν πραγματική μάχη. Μπορεί να μην υπάρχουν σφαίρες εναντίον εχθρών, αλλά υπάρχει μια εισβολή χιλιάδων αλλόθρησκων οι οποίοι θέλουν σώνει και καλά να περάσουν στην Ελλάδα και να αλλοιώσουν τη ζωή μας. Ο στόχος τους είναι ένας. Μετά την απόφαση που πήρε ο Ερντογάν να αφήσει ελεύθερους και να φέρει από τα βάθη της Ασίας χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αλλολοπούς, οι οποίοι έχουν ως μοναδικό στόχο, οι περισσότεροι είναι πολεμιστές, είναι τζιχαντιστές, οι οποίοι πολεμούσαν στη Συρία, μοναδικό στόχο έχουν να εξαθλιώσουν τη ζωή τη δικιά μας, να αλλάξουν τα ήθη και τα έθιμά μας, επειδή είμαστε χριστιανοί και επειδή ζούμε με κάποιους απαράβατους όρους εδώ και 3.000 χρόνια. Δεν θα αφήσουμε, το λέγαμε πριν από 15-20 χρόνια όταν ξεκίνησαν δειλά-δειλά να έρχονται στη χώρα μας, στην αρχή κάποιες δεκάδες, μετά εκατοντάδες, μετά χιλιάδες, εμείς όμως κοιμόμασταν. Απολαμβάναμε τον καναφέ μας, απολαμβάναμε τον καφέ μας και δεν δίναμε σημασία. Έφτασε αυτή τη στιγμή η μεγάλη κρίση. Αυτό που γίνεται τώρα στον Εύρο και στα νησιά, τις επόμενες μέρες θα είναι σε πενταπλάσιο και δεκαπλάσιο αριθμό. Πρέπει όλοι μαζί, αυτή πιστεύω ότι είναι η γνώμη του κάθε πατριώτη, του κάθε Έλληνα, πρέπει όλοι μαζί να υψώσουμε τη φωνή μας και να πούμε ότι αυτή την ώρα δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισβάλλει στη χώρα μας. Εμείς είμαστε υπέρ του ελληνικού κράτους, υπέρ του ελληνικού έθνους. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ήδη ορισμένα άτομα έχουν μαζευτεί για να διαμαρτυρηθούν εναντίον μας. Αυτή η προβοκάτσια πλέον πρέπει να σταματήσει. Εμείς είμαστε εδώ, αφήστε τους. Αφήστε τους, μην ασχολείστε με αυτούς. Μην ασχολείστε με αυτούς. Αφήστε τους. Αφήστε και μην ασχολείστε με άλλους. Είναι μερικοί ανεγκέφαλοι οι οποίοι θέλουν το κακό της χώρας, το κακό της πατρίδος. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτούς. Και το μέλλον της Ελλάδος. Το μέλλον της Ελλάδος είναι εμείς, τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Εμείς ήρθαμε εδώ ελληνικά, χωρίς φόβο. Κάποτε πρέπει και στην Κομοτηνή να δείξουμε ότι υπάρχουμε, έχουμε έκφραση, έχουμε γνώμη, έχουμε άποψη για την Ελλάδα μας και για το έθνο μας. Έχουν τελειώσει και αυτό το μήνυμα του πάρουν οι απέναντι. Έχουν τελειώσει η υποχωρικότητα και ο φόβος πλέον δεν υπάρχει. Ας το πάρουν αυτά και οι απέναντι και τα τσογλάνια τα οποία εξώσουν να νομίζουν κάτι. Και το μόνο που τους νοιάζει είναι να δολοφονούν την Ελλάδα, να δολοφονούν τους Έλληνες. Αυτό θα σταματήσει. Και κανένας τσογλανός δεν μπορεί να μας απειλήσει ότι μπορεί να μας κάνει οποιοδήποτε κακό. Δεν θα ρωτήσουμε κανέναν προκειμένου να εκδηλώσουμε. Είτε το έθνος συναισθημά μας, είτε την αλληλεγγύη μας, οποιονδήποτε θεωρούμε σωστό. Μέσα στην Κομοτηνή. Εδώ οφείλουμε όλοι να είμαστε πιο φορές Έλληνες, για το όλο που ξέρουμε όλοι από τη μέρα που γεννηθήκαμε, αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε. Εδώ και τρεις μέρες έχουμε το γνωστό ζήτημα στα σύνορα. Αυτή τη στιγμή, τόσο ο στρατός, όσο και οι υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας που έχουν ενεργοποιηθεί στον Εύρο, πασχίζουν στα 180 χιλιόμετρα του ποταμού να ανασχέσουμε μια άοπλη αναπάντωση εισβολή στη χώρα μας παράνομων μεταναστών. Αυτό είναι υποχρέωση της πατρίδας μας να το σταματήσει και επιτέλους φαίνεται ότι η αυτή κυβέρνηση μετά το μάθημα που πήρε στα νησιά αποφάσισε να το πράξει. Να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους οι οποίοι κάθε βράδυ ξενυχτάνε παλεύοντας στα σύνορα να κρατήσουν ελληνική αυτή την πατρίδα έτσι όπως μας την παρέδωσαν οι προγονείς μας και έτσι όπως έχουμε υποχρέωση και εμείς να την παραδώσουμε. Ευχαριστώ πολύ.